Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καθιερωμένη επικοινωνία μας μέσω της σελίδας. Εύχομαι να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη ημέρα, όσο γίνεται βέβαια αυτό. Να είστε γεροί, να είστε ασφαλείς, να είστε ήρεμοι και ψύχρεμοι πάνω απ' όλα, γιατί όλο αυτό στο οποίο έχουμε εισέλθει δεν θα τελειώσει σύντομα, όπως άλλωστε το είχαμε ψηλιαστεί όλοι μας, το είχαμε προαναγγείλει. Θα είναι λίγο δύσκολο το επόμενο διάστημα. Λίγο δύστροπο να το πω έτσι, δύστροπα μας φέρεται αυτός ο καιρός γενικότερα. Και πριν πάμε στα δικά μας, απλά το μοναδικό που θα ήθελα να σας πω είναι ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία αυτή που έχει παρουσιαστεί, ώστε να μάθουμε όλοι μας περισσότερα πράγματα, να επεκτείνουμε το εύρος γνώσεών μας, το γνωστικό μας πεδίο, να μην απορροφάμε αμάσιτο όλο αυτό που σερβίρεται, να διαβάζουμε, να μπαίνουμε να διαβάζουμε, να μελετάμε διαφορετικές απόψεις, να δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Άλλωστε, για ό,τι συμβαίνει υπάρχουν επιστημονικές απόψεις και δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτές που έχουν γίνει γνωστές εδώ στην Ελλάδα, αλλά πλέον σε αυτές που διατυπώνονται σε ολόκληρο τον πλανήτη, από γιατρούς, από πολύ σημαντικούς γιατρούς, από γιατρούς με σπουδαία βιογραφικά, με σπουδαίες θέσεις στην καριέρα τους, όπως ένας ιατροδικαστής στην Κύπρο που είπε ορισμένα πράγματα τα οποία δεν έχουν ακουστεί δυστυχώς στην πατρίδα μας, εδώ, στον τόπο μας, για μένα και η Κύπρος Ελλάδα είναι. Όπως και στην Ιταλία, ένας επιστήμον, ο πρώην πρόεδρος του αντίστοιχου Ιταλικού ΕΣΥ, που είπε κάποια πράγματα. Καλό θα είναι λοιπόν όλα να τα διαβάζουμε, όλα να τα μαθαίνουμε, όλα να τα επεξεργαζόμαστε και στο τέλος να βγάζουμε τη σωστή άποψη και όχι όλα όσα σερβίρονται. Πολύ σημαντική, νομίζω ίσως σημαντικότερη έτσι αν μπορώ, που δεν μπορώ να συμβουλέψω κάποιον από εσάς, δεν είμαι άξιος εννοώ, τουλάχιστον έτσι σαν προτροπή το λέω, τουλάχιστον αυτό κάνω εγώ. Από εκεί και πέρα, στα δικά μας, εξελίσσεται έτσι μια συνομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram με followers του, με ακολούθους του, που έτσι βγάζει κάποια αρκετά σημαντικά πράγματα. Στα μη αθλητικά έκανε ένα post νωρίτερα, πραγματικά πολύ σωστή η άποψή του και για τον Νότι Σφαγιάννα και για τον Κώστα Καραμανλή και για τη Mercedes που είπε ότι είναι η Mercedes και μετά το χάος στα αυτοκίνητα. Συμφωνώ και εγώ επάνω σε αυτό. Στο κομμάτι του αθλητισμού αυτό που είπε ο Γιαννακόπουλος και είναι είδηση, γιατί δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με το μέλλον της Basket League πέραν της οριστικής διακοπής για φέτος, η οποία αποφασίστηκε από τον ΕΣΑ και στις αρχές της εβδομάδας. Αυτό που απάντησε σε μήνυμα ακολούθου του είναι ότι αν ο Ολυμπιακός βρεθεί τρόπος και ανέβει, που αυτό είναι μόνο με αγορά αφημί, σύμφωνα με τον ίδιο, τότε δεν θα συμμετάσχει ο Παναθηναϊκός. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχουμε στην άκρη του μυαλού μας για όταν αρχίσει η καθημερινότητά μας να βρίσκεται στα κανονικά της έτσι επίπεδα. Επίσης, στην απάντηση για τον καλύτερο προπονητή στην Ευρώπη, απάντησε Ζώτης είναι μόνο ένας. Το κρατάμε και αυτό. Φαίνεται ότι οι σχέσεις τους έχουν αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό, οπότε όλα πρέπει να τα προσμετράμε από τη στιγμή που τα πάντα δείχνουν ότι ο Ζέλκο Μπράντοβιτς δεν θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε. Γενικά πάντα οι απαντήσεις του είναι, αν και αντικρουόμενες πολλές φορές, δηλαδή πριν από λίγο ας πούμε απάντησε ότι δεν θα ασχολιόταν ποτέ με την πολιτική γιατί θα τον τρώγανε και τα λοιπά, και σε νεότερη απάντηση είπε ότι ποιον θα διάλεγες να διακυβερνήσει αυτής της χώρας και είπε εμένα. Είναι λίγο αντιφατικό. Αλλά τέλος πάντων, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, έχει το θάρρος της γνώμης τουλάχιστον και τα λέει, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βγάζει ειδησούλες και στα αθλητικά και στα μη αθλητικά. Τώρα, του Παναθηναϊκού, θα κάνουμε τις επόμενες ημέρες μία θεματική εκπομπή για το πώς θα επηρεάσει όλο αυτό οικονομικά τις ελληνικές ομάδες, όλο αυτό που συμβαίνει, αναφέρομαι με την νόσο COVID-19 κτλ. Σήμερα
Θέλω να ασχοληθώ λίγο με ένα post που έκανα χθες και ίσως αρκετοί να μην το καταλάβατε, διότι είναι λογικό όταν πρώτον δεν γίνεται να παρακολουθείτε όλα τα post της σελίδας ή όλες τις εκπομπές, ώστε να έχετε μια γνώμη, μια αλληλουχία άποψης για το τι ακριβώς λέω και τη συνέχεια ορισμένων πραγμάτων. Αλλά έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο την προηγούμενη Τρίτη, 24 του μήνα, στο Δήμο Αθηναίων, το οποίο επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας το ρεπορτάζ που είχα γράψει στις 28 Ιανουαρίου και αυτό ανάρτησα χθες. Γιατί κάποιοι με ρωτήσατε γιατί το ανάρτησες σήμερα, αφού το έχεις ξανααναρτήσει 28 Ιανουαρίου. Τι έλεγε λοιπόν το ρεπορτάζ της 28 Ιανουαρίου. Και αμέσως μόλις ολοκληρώσω αυτό, θα περάσω στα μηνύματά σας. Το ρεπορτάζ λοιπόν της 28 Ιανουαρίου, αυτό που έλεγε είναι ότι η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ, μια εταιρεία η οποία συστήθηκε με μετοχικό κεφάλαιο, άρχισε ήδη την ανάπλαση των προσφυγικών, την οποία πάγωσε η περιφέρεια με τον Πατούλη πλέον στην κεφαλή της πρόσφατα. Ήταν μια εταιρεία η οποία συστάθηκε με 50.000 νομίζω ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και με τον κύριο Μπελαβίλα διευθύνοντα σύμβουλο. Όλη αυτή η προσπάθεια μετακυλίεται, να το πω έτσι, στο Δήμο Αθηναίων, ο οποίος πλέον είναι ο απόλυτος ρυθμιστής της. Αυτό είχα καταγράψει στις 28 Ιανουαρίου, πολύ πριν τους Ιούγους, πολύ πριν γίνουν όλα αυτά. Η Ανάπλαση Αθηνάς ΑΕ είναι η εταιρεία η οποία ουσιαστικά θα αναλάβει την ανάπλαση των περιοχών οι οποίες βρίσκονται στο εμπορικό τρίγωνο, στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους χώρους οι οποίοι είναι ιδιαίτερης αναφοράς. Τα προσφυγικά είναι ένας εξ αυτών. Το σχέδιο των προσφυγικών υπό τον κύριο Μπελαβίλα πλέον έχει μπει στο σιρτάρι. Διαμορφώνεται ένα καινούριο με χρήματα της περιφέρειας και χρηματοδότηση, το οποίο θα περιλαμβάνει και ένα πάρκινγκ στην ευρύτερη περιοχή. Και φυσικά η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ θα είναι η εταιρεία η οποία θα χειριστεί και την υπόθεση, ας αφήσουμε το βοτανικό έξω, θα χειριστεί και την υπόθεση της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, δηλαδή το πώς θα γίνει και με ποιους πολεοδομικούς όρους θα γίνει η ανάπλαση στη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως γνωρίζουμε, η ανάπλαση στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας εξαρτάται άμεσα, γιατί είναι κομμάτι της διπλής ανάπλασης, με τον βοτανικό και εκεί έρχεται το κομμάτι του βοτανικού. Στις 24 λοιπόν Μαρτίου έγινε ένα δημοτικό συμβούλιο όπου ο Χρόνης Ακριτίδης τοποθετήθηκε ως νέος διευθύνοντας σύμβουλος, επιβεβαιώνοντας 100% το ρεπορτάζ που είχα καταγράψει από τις 28 Ιανουαρίου και δυστυχώς δεν προβλήθηκε κάπου αλλού. Θα προβληθεί τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, είναι η πραγματικότητα. Ο Χρόνης Ακριτίδης υπήρξε αναπληρωτής δήμαρχος επί Ντόρας Μπακογιάννη και αντιδήμαρχος με τον Νικήτα Κακλαμάνη. Δύο δημάρχους οι οποίοι έτρεξαν με διαφορετικό τρόπο ο καθένας το πλάνο του βοτανικού. Γνωρίζει στο έπακρον το τι συμβαίνει και την κατάσταση με τη διπλή ανάπλαση. Ανεξάρτητα όμως αν θα αποκοπεί η λεωφόρος από τη διπλή ανάπλαση και στη συνέχεια θα τρέξει ένα ξεχωριστό πλάνο για το βοτανικό, ένα ξεχωριστό πλάνο για τη λεωφόρο, ανεξάρτητα αν θα προωθηθεί η διπλή ανάπλαση, οπότε ο Παναθηναϊκός θα έχει γήπεδο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, το ρεζουμέ των όλων όσων λέω είναι ότι η Ανάπλαση Αθήνας θα είναι η εταιρεία που θα τρέξει την αξιοποίηση της περιοχής. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Επομένως, συνιστά για τον Παναθηναϊκό μια πάρα πολύ σημαντική είδηση αυτό. Βγήκαν τα 7 από τα 11 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που επί της εποχής Μπελαβίλα η Ανάπλαση Αθήνας ΑΕ είχε πιο μικρό, πιο σφιχτό διοικητικό συμβούλιο. Ο Δήμος Αθηναίων, που πλέον τρέχει την συγκεκριμένη εταιρεία, επέλεξε μια πιο ανοιχτή διοίκηση, να το πω έτσι, με 7 άτομα τα οποία όρισε ακόμα και από την αντίπαλη παράταξη του κυρίου Μπακογιάννη για τη Δημαρχία Αθηναίων, όπως για παράδειγμα ο κύριος Αξελός, ο οποίος μπήκε στο διοικητικό, ο Ρήγας Αξελός, ο οποίος μπήκε στο διοικητικό συμβούλιο από την παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, στο διοικητικό συμβούλιο. Και οι τέσσερις θέσεις οι οποίες έμειναν σε εκκρεμότητα είναι από τα τέσσερα αρμόδια υπουργεία τα οποία εμπλέκονται με τις αναπλάσεις, δηλαδή της ανάπτυξης, των οικονομικών κτλ.
Είναι μια εξέλιξη που πρέπει να την κρατήσουμε, διότι αφορά τη λεωφόρο, αφορά τη στέγαση του Παναθηναϊκού, κατ' επέκταση τη διπλή ανάπλαση και τον Βοτανικό. Όσοι διαβάσετε το ρεπορτάζ που ανάρτησα χθες στις 28 του μήνα, από τις 28 του μήνα, από τις 28 Ιανουαρίου και το σχόλιο από πάνω, θα καταλάβετε τι ακριβώς γίνεται, αν δεν σας το έκανα εγώ κατανοητό τώρα με τα όσα είπα. Είναι μία εξέλιξη η οποία γνώμη μου είναι πως σε μία περίοδο που δεν συμβαίνουν πράγματα, σαφέστατα και αποτελεί βήμα εμπρός για να ξέρουμε τι θα συμβεί τους επόμενους μήνες, τα επόμενα χρόνια με το πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Τη συζήτηση για τις ελληνικές ομάδες και το πώς επηρεάζονται από όλο αυτό, γιατί κυκλοφορεί, υπάρχει γενικότερα και από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και από τα άλλα ρεπορτάζ, μία άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι ο άμεσα θυγόμενος από ό,τι συμβαίνει. Ενώ στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός μόνο θυγόμενος δεν είναι από ό,τι συμβαίνει. Μπορεί σίγουρα να επηρεαστεί το μπάτζετ, μπορεί να επηρεαστεί η οικονομική του πολιτική, μπορεί να επηρεαστούν χίλια δύο πράγματα. Όμως, τη δεδομένη χρονική στιγμή, με όλες τις νέες οικονομικές συνθήκες οι οποίες προκύπτουν, νομίζω ότι άλλες ομάδες πλην της ΑΕΚ, θα διαχωρίσω την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός πλήττονται πολύ περισσότερο και σίγουρα θα πρέπει οι διοικητικοί τους ηγέτες και χρηματοδότες να ματώσουν περισσότερο. Αυτά όμως θα τα αναλύσουμε είτε στην αυριανή είτε στη μεθαυριανή μας επικοινωνία. Πάμε στα μηνύματά σας να απαντήσουμε ό,τι μπορούμε και στη συνέχεια, αν προκύψει κάποιο άλλο θέμα συζήτησης, θα το αναλύσουμε. Ο Νίκος λέει: «Χθες και εγώ ήταν ο Εύρος». Νίκο μου, είναι πραγματικότητα αυτό που λες. Μπήκε φωτιά στους καταβλισμούς των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν παρανόμως να περάσουν στην Ελλάδα. Αυτό ερμηνεύτηκε ως μία κίνηση της κυβέρνησης Ερντογάν, ότι τραβάει, απορροφάει, παίρνει πίσω τους ανθρώπους αυτούς. Τώρα, το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη σε έναν ηγέτη όπως ο Ερντογάν, σε έναν ηγέτη σε εισαγωγικά, τολμώ να πω, όπως ο Ερντογάν. Και να δούμε πώς πολιτικά θα αξιοποιήσει αυτές τις ψυχές, γιατί αυτό κάνει. Προσπαθεί αυτούς τους ανθρώπους να τους αξιοποιήσει πολιτικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όπως λένε, για την ανθρωπότητα. Επομένως, πρέπει να κριθεί για αυτό. Το ζήτημα είναι να υπάρξει και για το θέμα του Εύρου, και καλά κάνεις και το θίγεις, φίλε Νίκο, πολύ χαίρομαι, να υπάρξει μια ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών όσο πιο πιστή γίνεται επάνω στα όσα έχουν συμβεί όλες τις τελευταίες μέρες που ασχολούμαστε με τη συγκεκριμένη νόσο, στο τι ακριβώς έχει συμβεί και στο τι ακριβώς θα συμβεί από εδώ και πέρα. Λάμπρο, θα μπορούσες να πεις για ποιο λόγο δεν είσαι στο Sport FM, λέει ο Κώστας. Κώστα μου, από το Sport FM πέρασα δύο φορές, από το 2000 μέχρι το 2011, έφυγα το 2011, ξαναγύρισα το 2013, ξαναέφυγα το 2015, ήταν απόφαση των τότε διοικήσεων. Και η απόλυσή μου, και η επαναπρόσληψή μου, και η μετέπειτα απόλυσή μου, έγινε με τρεις διαφορετικές διοικήσεις όλο αυτό βέβαια, οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω τον λόγο, δεν ξέρω, είναι αποφάσεις των διοικήσεων. Καλημέρα, ρε Γίγαντα Λάμπρο από Πάτρα. Άσπρησαν τα μαλλιά μας. Θα δούμε πότε θα φτιάξουν γήπεδο. Ναι, τώρα που έχω να κουρευτώ μέρες, γιατί είναι πιο κοντό το μαλλί, φαίνονται και οι άσπρες τύχες, Χρήστο μου. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε, φίλε Χριστάρα, μεγαλώνουμε. Τι άλλο. Ο Τόμ λέει, γιατί λέει αλήθεια χωρίς χειραγώγηση για μένα. Εντάξει, ήταν ειδικά τη δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά ήταν προσωπικό. Ήταν προσωπικός ο λόγος. Το 2011. Καμία σχέση με αυτά. Πάντα έλεγα την άποψή μου, δεν είχα κανένα παράπονο. Δεύτερη φορά ήταν για λόγους χειραγώγησης, πράγματι, από την τότε διοίκηση του σταθμού, η οποία δεν είχε καμία σχέση με την παλιά, βεβαίως. Σήμερα παραλαμβάνω επαιτειακή με βαζέχα από πίσω, την περιμένω πώς και πώς. Καλοφόρε τη Μαρίνο, να είσαι καλά. Καλημέρα, Λάμπρο, καλή δύναμη σε όλους μας με υγεία. Γεια σου, Λευτέρη. Με τι κριτήρια θα έρθει ο Ολυμπιακός στην Α1, Σταύρο, δεν το γνωρίζουμε. Τα εξήγησα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα πρέπει είτε να γίνουν οι ομάδες 16, να ανέβουν 2 και να είναι ο Ολυμπιακός η δεύτερη μαζί με τον Χαρίλα ο Τρικούπη, από τη στιγμή που οι τρεις παραπάνω, Διαγόρας Δριοπηδέων, το Ψυχικό και ο Απόλλων Πάτρας, δεν θα δηλώσουν συμμετοχή. Τώρα ο Γιαννακόπουλος σήμερα στο story που απάντησε έβαλε και μια νέα παράμετρο, το νέο Αθηνή. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό. Πραγματικά δεν έχω και τη γνώση να σας το εξηγήσω.
Πάντως, ξεκαθάρισε ο Γιαννακόπουλος ότι στην περίπτωση που επιστρέψει ο Ολυμπιακός δεν θα μετάσχει ο Παναθηναϊκός. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κρατήσουμε. Καλημέρα στο φίλο τον Ηρακλή. Γεια σου Πανάθα, παίζει του Βηγιαφάνης να έρθει στην Πανάθα μας. Βασίλη μου, για το Βηγιαφάνης, το έχω εξηγήσει σχεδόν από την πρώτη μέρα που συνδέθηκε το όνομά του πάλι με τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω το είπε και ο άνθρωπος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Sport 24 προημερών. Ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που σας είπα από την πρώτη μέρα. Άλλο το θέλω να γυρίσω στον Παναθηναϊκό, αλλά εδώ στο Μεξικό οι ομάδες ζητάνε πολλά λεφτά, μπλα μπλα μπλα, περιγράφοντας πολύ δύσκολες συνθήκες. Και άλλο ότι ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τον Λούκας Βηγιαφάνης για επιστροφή. Όπως σας είχα πει από την πρώτη μέρα, δεν υπήρξε καμία επικοινωνία. Ο παίκτης, από όταν αγωνιζόταν στην Τουρκία, έχει πάει στο Μεξικό, αμείβεται με πολύ καλά χρήματα εκεί. Επομένως, είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιστροφή του. Και νομίζω ότι όλο ό,τι σας μετέφερα τότε βγήκε με ακρίβεια. Ας πούμε ένα μπράβο στη 13 για τα πανό συμπαράσταση στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας μας. Εννοείται, αδερφέ Θανάση, γι' αυτό και έγινε ξεχωριστό post χθες. Σημαντική πρωτοβουλία. Πολλές φορές, ξέρετε, μπορεί η υλική στήριξη να είναι η πεμπτουσία της στήριξης, αλλά η ηθική στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική και στο κομμάτι αυτό η κίνηση αξίζει μόνο χειροκρότημα. Ο Αλέξανδρος από την Κομοτηνή. Κρατάμε γερά, παιδιά, μην φοβάστε τίποτα. Ας ελπίσουμε ότι η ομάδα μας θα γίνει ξανά μεγάλη. Να είσαι καλά, φίλε Αλέξανδρε. Ο Δόνης θα μείνει λάμπρο. Γιώργο, όσο περνάνε οι μέρες και η χρονιά φαίνεται ότι ολοκληρώνεται προς τον Ιούνιο-Ιούλιο, αν ολοκληρωθεί ή διακόπτεται, γιατί αυτά τα δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια τη δεδομένη χρονική στιγμή, νομίζω ότι οι πιθανότητες αυξάνονται με την έννοια ότι εκτονώνεται η κατάσταση και ίσως επαναπροσδιοριστεί και ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού κατά από αυτές τις συνθήκες, διατηρώντας έναν κορμό αυτής της ομάδας, κάτι που νομίζω ότι ο coach το θέλει, και με τα Ελληνόπουλα και με τους παίκτες που βρίσκονται τώρα στην ομάδα. Κάποιοι από αυτούς έχουν ήδη επεκτείνει, κάποιοι άλλοι όχι. Αλλά νομίζω ότι αυτοί που δεν έχουν επεκτείνει καλύπτονται ως ένα βαθμό. Επομένως, αν οι διαφορές που έχουν προκύψει, που είχαν προκύψει με τη διοίκηση έχουν μικρύνει, έχουν ελαχιστοποιηθεί, τότε οι πιθανότητες για τον προπονητή να παραμείνει είναι σημαντικές. Λάμπρο, καλησπέρα. Να φοράς μπλούζα του Παναθηναϊκού και όχι της Μπαρτσελόνα. Πιο ωραίο είναι να φοράς μπλούζα του Παναθηναϊκού όταν κάνεις εκπομπές για τον Παναθηναϊκό. Είναι γνώμη μου, χωρίς παρεξηγήσεις. Αριστείδη μου, μπλούζα του Παναθηναϊκού έχω βγάλει πάρα πολλές φορές εδώ. Δεν τη φορώ. Για ποιο λόγο? Γιατί η εκπομπή δεν είναι οπαδική, είναι ενημερωτική, δημοσιογραφική και σε καμία περίπτωση την μπλούζα του Παναθηναϊκού φοράω στον ιδιωτικό μου χώρο και όχι σε κάτι το οποίο είναι δημόσιας προβολής, να το πω έτσι, έστω με αυτά τα νούμερα. Τους 7.000, ας πούμε, που ήταν τη χθεσινή επικοινωνία. Επειδή έχω ξεκαθαρίσει, φίλε Αριστίδη, ότι δεν υποστηρίζω καμία ομάδα και μάλιστα στην Ισπανία η Ρεάλ είναι αυτή που συμπαθώ περισσότερο, όλες αυτές τις μπλούζες που κατά καιρούς έχω πάει στα γήπεδα αυτά και τις έχω πάρει, τις φοράω μέσα στο σπίτι και έτσι, ό,τι φοράω με τα ρούχα που είμαι μέσα στο σπίτι, κάνω και αυτήν την επικοινωνία. Δεν θέλω να περάσω ούτε κάποιο μήνυμα, ούτε είμαι Μπαρτσελώνα και ίσα ίσα ανάμεσα στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελώνα, νομίζω ότι γέρνω πολύ προς τη Ρεάλ και όχι προς την Μπάρτσα. Γι' αυτό τις φορώ, επειδή δεν έχουν καμία σημασία και καμία αξία για μένα. Και καλό θα ήταν να επικεντρωνόμαστε σε αυτά που λέμε, Αριστίδη, στα λεγόμενά μας και όχι στο τι φοράω ή στα μαλλιά μου ή στα γένια μου ή στο οτιδήποτε. Αυτά είναι δευτερεύοντα, δεν απασχολούν κανέναν. Δεν είμαι ο Τανιμανίδης, ας πούμε, να σχολιάζει την εμφάνισή μου. Οπότε προχωράμε παρακάτω. Το διάβασα πάντως το μήνυμά σου. Όχι για τα δικά μου εννοούσα, φιλαράκι. Χρήστο, και τα δικά σου και τα δικά μου. Θα είναι ο ίδιος ο αθλητισμός την επόμενη μέρα του κορονοϊού? Θα αλλάξει κάτι, πιστεύεις? Θα αλλάξουν πάρα πολλά, Γιώργο. Πάρα πολλά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα. Θα αλλάξουν πάρα πολλά σε όλο τον κόσμο. Μέχρι τη θέσπιση ημιεπαγγελματικών λιγών στις μικρότερες κατηγορίες. Διάβασα ένα αγγλικό σενάριο το οποίο επικρατεί. Επομένως, καλό θα είναι να είμαστε όλοι γεροί πάνω απ' όλα, να είμαστε όλοι υγιείς και στη συνέχεια να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες τις συνθήκες τις οποίες θα μας επιβάλλουν. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Καλημέρα Λάμπρο, τι γίνεται με το μπάσκετ? Θανάση μου, ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ θα πρέπει να βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή. Όσο όμως η Ευρωλίγκα δεν λαμβάνει μία απόφαση οριστικής διακοπής της χρονιάς, ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος και να κάνει μία κίνηση, πες ότι ο σχεδιασμός τρέχει στο μυαλό του μεγαλομετόχου και του Προέδρου, να μην τη δημοσιοποιεί, γιατί ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή έχει μία ομάδα. Δεν έχει προπονητή, έχει έναν
υπηρεσιακό προπονητή που φαντάζομαι ότι αν η χρονιά θα συνεχιστεί με τον Βόβορα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ πρόωρο τώρα να μιλήσουμε αν δεν τελειώσει η χρονιά, όποτε τελειώσει, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο. Είναι πάρα πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για το τι θα γίνει από τη νέα χρονιά, που φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και διαφορετικό καλεντάρι. Δηλαδή θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα εκκίνησης και λήξης της επόμενης χρονιάς λόγω ημερομηνιών. Μην ξεχνάμε επίσης ότι έχει ήδη μετατεθεί το Euro 2021 για το επόμενο καλοκαίρι. Έχουν ήδη μετατεθεί οι Ολυμπιακοί Αγώνες για το επόμενο καλοκαίρι. Επομένως, το καλεντάρι της επόμενης χρονιάς θα πρέπει να μοιάζει πάρα πολύ με το φετινό. Κάτι που σημαίνει συμπυκνωμένες ημερομηνίες και πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτός είναι και ο λόγος, ας πούμε, που διαβάζω ότι οι Άγγλοι σκέφτονται το Link Cup και το κύπελο Αγγλίας να μην τα κάνουν τις επόμενες χρονιές, να μην τα αρχίσουν. Ώστε να μην προκύψει μάλλον και κάποια εξόντωση των παικτών. Οπότε είναι πολύ νωρίς να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, Λάμπρο, Κώστας από Γρεβενά. Συνέχισε, σε ακούμε. Να είσαι καλά, Κωστή. Αυτή η εταιρεία μπορεί να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του γηπέδου. Θάνο θα είναι μια εταιρεία η οποία θα έχει ως αντικείμενο και αυτό, αλλά όχι με δικά της κεφάλαια. Θα προκηρύξει κάποιους διαγωνισμούς ενδεχομένως, όπως με τα προσφυγικά. Θα διαχειριστεί την κατάσταση. Είναι μια διαχειριστική εταιρεία η οποία μέσα στο όλο πλάνο ανάπλασης της Αθήνας που έχει, που είναι και το όνομά της, βρίσκεται και η λεωφόρος και η διπλή ανάπλαση. Γι' αυτό και την αναφέρω, γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Λάμπρο, γεια σου, με παίκτες, τι γίνεται, ανανεώσεις και τυχόν στόχους, αν ξέρουμε κάτι. Ανδρέα μου, δεν κινείται κάτι αυτό το διάστημα. Αν υπήρχε κάτι θα το έλεγα. Δεν θέλω να πω πράγματα τα οποία ακούγονται και δεν ισχύουν μόνο και μόνο επειδή ακούγονται. Όταν έχω κάποια πληροφορία ή κάποια πληροφορία που έχει βγει από αλλού και την έχω τσεκάρει, τότε θα σας το πω. Πάντως αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποια κίνηση δεν γίνεται, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα φίλε, λέει ο Κώστας, ελπίζω να γυρίσουμε λεωφόρο του χρόνου. Οκτάρι θα μου άρεσε το number 8 του Πανετολικού, δεν θυμάμαι όνομα. Επίσης ακούγεται ο Ματίγια, το 8 του Πανετολικού. Για ποιον λες, για τον Ντάλσιο? Τώρα δεν θυμάμαι νούμερο. Αν θυμώσουν ένα όνομα, θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Ναι, όντως ακούγεται και ο Ματίγια. Την καλημέρα στο φίλο μου το Βαγγέλη που μας βλέπει από τη Λάρισα. Διάβασε τη συνέντευξη Πεδουλάκη, κάποιο σχόλιο? Θανάση, τη διάβασα. Το σχόλιο από τη συνέντευξη Πεδουλάκη είναι ότι τουλάχιστον ο άνθρωπος παραδέχθηκε ότι ο σχεδιασμός ήταν δικός του, λύνοντας έτσι έναν καλό γρίφο ο οποίος είχε αρχίσει να αναπτύσσεται στην αρχή της χρονιάς, ώστε να καλυφθούν επικοινωνιακά ορισμένα πράγματα και κυρίως είχε αρχίσει να δομείται από κάποιους συγκεκριμένους φορείς ενημέρωσης που έπεσαν έξω στην παραμονή Πιτίνο. Ο Πιτίνο έφυγε το καλοκαίρι για δικούς του λόγους προσωπικούς με το εγγονάκι του κτλ. Μπήκε και ο ίδιος στη διαδικασία να πει ότι αν μίλησα με αυτόν τον παίχτη, μίλησα με τον άλλον παίχτη, μίλησα με τον Wiley, μίλησα με τον Φριντέτ, μίλησα με τον Τζόνσον. Τέλος πάντων, ο Πεδουλάκης έβαλε κάποια πράγματα στη θέση του. Ας πούμε, όπως ότι η μεταγραφή του Τζόνσον με 500.000 ευρώ και όχι με 1 εκατομμύριο που γραφόταν ήταν δική του. Πολύ σημαντική διευκρίνηση αυτή. Και τουλάχιστον έλυσε αυτήν την κακή φήμη για τον Παναθηναϊκό, το να κάνει τον προγραμματισμό, δηλαδή ένας προπονητής που είναι εδώ και ένας προπονητής που είναι χιλιάδες μίλια μακριά. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό η τοποθέτησή του ήταν χρήσιμη. Από εκεί και πέρα, κάποια άλλα περιφερειακά που είπε για μένα δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία και εξηγούμε. Δηλαδή, το να μιλάει ο Αργύρης Πεδουλάκης για ανθρωποφαγία τη στιγμή που ολόκληρος Ρικ Πιτίνο έφυγε ως δαψομαλιάς. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Όπως επίσης, ο Πεδουλάκης, όταν μιλάει για ανθρωποφαγία, να εννοεί ποιοι τον λέγανε Εξωπουκαμισά και Μποχού. Γιατί ήταν πολύ στο στενό περιβάλλον εκεί που έδωσε τη συνέντευξη αυτή που τον λέγανε Εξωπουκαμισά, ότι δεν ξέρει αγγλικά και τον λέγανε και Μποχού. Επομένως, μην πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα, γιατί κάποιος θα μπορούσε να έχει ακούσει, ας πούμε, ότι έχει κάνει κριτική ο Γκαραγκάνης και να βγάλει το συμπέρασμα, τυχαία η αναφορά, ότι ο Γκαραγκάνης έφαγε τον Πεδουλάκη. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Μποχού, Εξωπουκαμισά και στα σκηνικά με τα αγγλικά, άλλοι φορείς ενημέρωση τα δημοσιοποίησαν και τα έφεραν και έφεραν την κατάσταση στο να χτιστεί αυτό το άσχημο προφίλ γύρω από τον Πεδουλάκη. Λάμπρο, αν ο Ολυμπιακός ανέβει παράνομα στην Α1 από το παράθυρο, ο Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι ο ΠΑΟ δεν θα μετάσχει του χρόνου στο πρωτάθλημα. Συμφωνείς ή διαφωνείς? Εγώ ναι. Δημήτρη, το ανέφερα στον πρόλογό μου αυτό.
Αυτή τη διατύπωση πριν από λίγο που έκανε ο Γιανακόπουλος στο Instagram, την ανέφερα στον πρόλογό μου. Αν ανέβει παράνομα, με την παρανομία είμαι 100% απέναντι σε όποια έκφανσή της. Εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να λάβει τα μέτρα του. Αν το μέτρο του είναι να μην συμμετάσχει στο πρωτάθλημα, αν αυτό αποφασίσει η διοίκηση, θα το κρίνουμε εκείνη τη στιγμή. Νομίζω όμως ότι δεν είναι ότι θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να το κυνηγήσει όχι απειλώντας με τον τρόπο αυτό, να το κυνηγήσει νομικά και θεσμικά. Αν ανέβει παράτυπα ο Ολυμπιακός χωρίς να πρέπει να ανέβει. Καλησπέρα Λάμπρο από Θεσσαλονίκη. Με ο Μπράντοβιτς τι γίνεται? Άκουσα ότι θα φύγει από τη Φενέρ. Αυτό είναι μια καλή ευκαιρία να τον φέρει πίσω ο Γιαννακόπουλος. Μπιλ, εξαρτάται από πάρα πολλά πράγματα. Από το budget που θα ζητήσει, από τη μεταξύ τους επικοινωνία. Είναι δύσκολη περίπτωση πάντως. Είναι δύσκολη περίπτωση. Γεια σου Λάμπρο μου από Κύπρο. Γεια σου Αρτέμι. Και εδώ είναι πολύ σοβαρή κατάσταση με αυτόν τον ιό. Πιστεύω ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά από όλο αυτό και στον αθλητισμό και γενικά σε όλα τα θέματα. Να είμαστε δυνατοί και θα το περάσουμε και αυτό, παιδιά. Μου λείπουν πολύ τα παιχνίδια του ΠΑΟ, ειδικά στο μπάσκετ, γιατί είμαι κυρίως μπασκετικός. Να σε καλά, Αρτέμι. Καλησπέρα, Λάμπρο, λέει ο Βασίλης. Διάβασα ότι αλλάζουν τα δεδομένα και μεγαλώνουν οι πιθανότητες παραμονής για Ινσούα, Γιόχανσον και Δόνι. Τη γνώμη σου. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και τους κρατήσει, παιδιά, τους παίκτες αυτούς με τα λεφτά που θέλει, θα είναι σαφέστατα επιτυχία. Τώρα, αν μπει στη διαδικασία να δώσει 600.000 ευρώ για τον Ινσούα, όχι. Νομίζω με 600.000 ευρώ παίρνει πολύ καλύτερο αριστερό μπακ. Για το Χρήστο Δόνι πιστεύω ότι πρέπει να μείνει. Για τον Ινσούα, στα λεφτά που πρέπει να πάρει, πιστεύω ότι πρέπει να μείνει. Ο Γιώχανσον με έχει μπερδέψει. Ο καλό Γιώχανσον είναι υπερπολίτημο. Ο κακό Γιώχανσον είναι τρύπα τεράστια στην άμυνα. Δεν ξέρω το σκάουτινγκ του Ρόκα αν περιλαμβάνει παίκτε καλύτερου από τον Σουηδό. Πάντω, κατακλείδα σε αυτό που λέω, Βασίλη μου, αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να κρατήσει και του τρει και να κρατήσει γενικά τον κορμό του, θα έχει κάνει μια πολύ σημαντική κίνηση. Λάμπρο, καλημέρα, λέει ο Τζόρτζ. Πιστεύει ότι ο Ζέλικο υπάρχει περίπτωση να έρθει πίσω? Είναι λίγε οι πιθανότητε, Γιώργο. Είναι λίγε οι πιθανότητε. Αλλά α περιμένουμε. Παιδιά, μια διευκρίνηση. Έδωσα τα εύσημα και στο ιατρικό προσωπικό και στο ΕΚΑΒ και σε πολλού άλλου, όχι μόνο στο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι γιατροί διακινδυνεύουμε κάθε μέρα τη ζωή μα. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Εννοείται, Κώστα, να είστε γεροί και να προσέχετε του συνανθρώπου μα που έρχονται για φροντίδα. Καλημέρα, φίλε Λάμπρο, λέει ο Άρης. Γεια σου, Άρη. Λάμπρο, κάτι δύσκολο. Οι Αγγελόπουλοι χρωστούν πολλά εκατομμύρια και κάνουν χορηγία για τον ιό. Αν μπορεί, πε κάτι. Κοίταξε να δει. Είναι ξεχωριστό. Για τα χρήματα που χρωστούν και για τι οικογένειε οι οποίε έχουν έλθει, φίλε Θανάση, στη δύσκολη αυτή θέση, πρέπει να υπάρχει μια αρμόδια ελεγκτική αρχή στο κράτο, η οποία να του ελέγξει. Δεν μπορεί ένα δημοσιογράφο ή δεν μπορεί κάποιο να το. Δεν μπορώ να αλλάξω εγώ τα δεδομένα ή την κατάσταση. Δυστυχώς η Ελλάδα είναι ένα κράτος όπου ο πλούτος δεν ελέγχεται. Ο πλούτος είναι, πώς να το πω, είναι πάνω από την εξουσία πάρα πολλές φορές. Υπάρχουν πλούσιοι που χρωστούν, αλλά τον φτωχό κυνηγά. Αυτό συμβαίνει βέβαια στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Το φτωχό κυνηγά το κράτος, αυτό ήθελα να πω. Τώρα για τη χορηγία, από τη στιγμή που τα χρήματα αυτά, όπως είναι διαθέσιμα, πηγαίνουν για καλό σκοπό, δεν μπορώ να πω κάτι κακό. Όπως δεν μπορώ να πω κάτι κακό και για κάποια χορηγία του Μαρινάκη, για κάποια χορηγία του Σαββίδη ή και για κάποια χορηγία του Μελισανίδη, άνθρωποι που έχουν τον πλούτο αυτές τις εποχές και βοηθούν, η βοήθεια στις ευπαθείς και αδύναμες ομάδες κοινωνικά και οικονομικά είναι πάντα ευπρόσδεκτη. Ο άνθρωπος είναι πάνω απ' όλα, φίλε Θανάση. Για το πρώτο σκέλος που αναφέρεις, σαφέστατα πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός του κράτους, ο οποίος να βάλει ένα τέρμα σε τέτοιου είδους οφειλές, οι οποίες είναι σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Καλησπέρα, Λάμπρο. Πράσινη υγεία σε όλους από το εργαστήριο της Τυρόπιτας στο Λουτράκι. Γεια σου, φίλε Παντελή. Καλή δουλειά, εύχομαι. Ντάλσιο, ναι, για εξάρι αμυντικό χάφ αντί Δόνι. Καλό παίκτη ο Ντάλσιο και εμένα μου αρέσει. Εκεί πήγε το μυαλό μου με το που είπε Σοκτάρι, γιατί τον έχει χρησιμοποιήσει ο Χάβος και στα άκρα. Για εξάρι αμυντικό χάφ αντί Δόνι, μα λέει ο Κώστας, συμπληρώνει. Ο Πιτίνο άλλα έλεγε τη μία, άλλα έλεγε την επόμενη. Οπότε καλώ άκουσε ό,τι άκουσε. Ναι, εντάξει, Φίλιππε, είναι η γνώμη σου. Για μένα κακώ άκουσε ό,τι άκουσε. Αλλά μην μιλάμε για ανθρωποφαγία όταν ένα χολοφέιμερ έχει φύγει από εδώ βάψω μαλλιά από αρκετού φίλου. Αυτό, την ανθρωποφαγία σχολίασα. Τη λέξη, την έννοια, τον ορισμό που έδωσε ο κύριος Πεδουλάκης. Φίλε Λάμπρο, υποθετικά πάντα, νουάρ νάγκη χαιρετάν. Από όσους ακούγονται για μένα, ότι Ντιγκινί πρέπει να έχει έρθει από πέρσι η Ελλάδα από Πανάθα, λέει ο Τόμ. Δεν μου αρέσει πολύ ο Ντιγκινί, ρε Τόμ, δεν ξέρω. Καλύτερους παίκτες έχει ο Άρης.
Ο Βαγγέλης, καλημέρα Λάμπρο. Πώς θα συνεχιστεί η EuroLeague από τη στιγμή που έχουν φύγει αρκετοί ξένοι από τις ομάδες τους που είναι απροπόνητοι? Η γνώμη μου και για το ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ είναι να ακυρωθεί φετινή σεζόν, δηλαδή να μην υπάρχει ούτε πρωταθλητής ούτε να πέσουν αρισπάοκ. Άσχετο, δεν θέλω πρωταθλήματα στα χαρτιά. Άσχετο με το ότι είμαι πρώτος. Λυπάμαι πολύ για τη συμπεριφορά. Πιτίνω 100% αντιεπαγγελματίας για να μην βρίσκω και παραξηγηθώ. Μάλιστα, Βαγγέλη. Για να δω αν υπάρχει κάποιο άλλο μήνυμα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχεύουμε σε παίκτες που άρα έχει πολύ κατώτερη ομάδα. Είναι καλή απορία σου. Η καλή απορία σου, Δημήτρη. Είναι πολύ καλή η απορία σου. Πράγματι έχει χειρότερη ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Έχει παίξει κατά καιρούς, έχει βγάλει πολύ καλά μάτς. Αλλά η βαθμολογία δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να είναι αυτή τη στιγμή, άμα είχε την αντίστοιχη, άμα είχε την καλή διαιτησία και 20 βαθμούς πάνω από τον Άρη. Ωστόσο, κάποιες μονάδες του Άρη θα μπορούσαν να παίξουν στον Παναθηναϊκό. Γνώμη μου είναι ότι ο Βέλεθ δεν ανήκει σε αυτούς. Οι παίκτες που, αν ήταν στη διακριτική μου ευχέρεια, θα έπαιρνα από τον Άρη, επειδή είναι μία από τις ομάδες που έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ φέτος, είναι ο Μπρούνο Γκάμα, ένας μεσοεπιθετικός παίκτης, ο οποίος μπορεί να παίξει και στα φτερά και στον άξονα, έχει assist και goal, και ο Σάσα, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός half, για μένα είναι καλύτερος του Ματίγια, και αυτό γιατί μπορεί να παίξει και σε παραπάνω, είναι μάλλον προτιμότερος του Ματίγια, γιατί μπορεί να παίξει και σε παραπάνω από μία θέση. Ο Σάσα μπορεί να παίξει και stopper, μπορεί να παίξει και δεξιός back. Είναι ένα αμυντικό half πάντως, πολύ ολοκληρωμένο, πολύ δυναμικό, το οποίο νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει θέση στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, απάντησα και σε όλα τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία μας και σήμερα. Θα δούμε πότε θα τα ξαναπούμε τώρα. Μπορεί αύριο, μπορεί το. Τι μέρα είναι σήμερα, είναι Παρασκευή. Μπορεί αύριο, μπορεί την Κυριακή, ανάλογα με την επικαιρότητα. Είπαμε ότι θα τις αραιώσουμε λίγο τις εκπομπές. Είχαμε 2 μέρες να κάνουμε, κάναμε χθες. Ωστόσο, η αποδοχή σας ήταν και πάλι πάρα πολύ μεγάλη. Περισσότεροι από 7.000 είδαν το βίντεο, που είναι για τέτοιες εποχές και χωρίς αθλητική επικαιρότητα για μένα πολύ μεγάλη τιμή όλο αυτό. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για τις επόμενες ημέρες. Εύχομαι να είστε καλά. Για το Θανάση που λέει οι εφημερίδες και τα περιοδικά με αυτή την ύφεση, τι θα γίνει με τους δημοσιογράφους. Ο κλάδος μας πλήττεται 100%, φίλε Θανάση. Ορισμένες εφημερίδες σκέφτονται και την αναστολή λειτουργία τους για το διάστημα αυτό. Κάποιοι που είχαμε δρομολογήσει, ας πούμε έτσι, που δεν είχαμε δουλειά, ενώ τώρα να βρούμε κάποια δουλειά ή δεύτερες δουλειές μας, όπως η δική μου που είναι το στοίχημα, μπλέκεται πάρα πολύ και δυστυχώς μπαίνουμε σε αχαρά. Είναι άσχημες οι συνθήκες αυτές για τον τύπο γενικότερα. Αντίθετα, ανθεί ο ηλεκτρονικός τύπος. Δηλαδή, σκέψου ότι στον ίδιο κλάδο υπάρχει ένα κομμάτι που πηγαίνει μπούνια, υπάρχει άλλο ένα κομμάτι το οποίο νοσεί. Καταλαβαίνεις λοιπόν, λάθος λέξη το νοσεί λόγω των ημερών, που πλήττεται έντονα. Είναι λίγο αντιφατικό, καταλαβαίνεις. Νομίζω ότι θα υπάρχει στο γραπτό τύπο, στον έντυπο τύπο, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Υγεία εύχομαι σε όλους και θα τα ξαναπούμε.